Κάποιος τελευταία, λίγο τολμηρά βέβαια, αλλά πολύ λογικά είπε: «Αν ο Θεός δεν κρίνει και δεν τιμωρήσει τη γενεά μας στην αποστασία από τον Θεό που βρίσκεται και στη λάσπη της ανηθικότητας που κυλιέται, κάποια μέρα θα έχει να δώσει λόγο στα Σόδομα και στα Γόμορα». Σύμφωνα με το συλλογισμό αυτό, οι δύο αυτές ιστορικές πολιτείες, ιστορικές για την ηθική τους κατάπτωση και ιστορικές εξαιτίας της κρίσεως του Θεού που έπεσε επάνω τους και τις κατέστρεψε, ίσως θα έλεγαν στο Θεό κάποια μέρα: «Γιατί εμάς μας τιμώρησες έτσι και τον 20ο αιώνα τον γλίτωσες? Τι χειρότερα κάμαμε εμείς από ό,τι έκαναν εκείνοι? Και ανάμεσα στα άλλα, εμείς δεν ξέραμε τόσα για σένα όσα εκείνοι ήξεραν. Εμείς δεν ζήσαμε σε περίοδο που η σωτηρία σου να δίδεται δωρεάν όπως εκείνοι έζησαν. Το κήρυγμα ενός εσταυρωμένου σωτήρα που πεθαίνει για να σώσει τον αμαρτωλό δεν ακούστηκε ποτέ και σε εμάς. Γιατί λοιπόν να μην κατέστρεφες και αυτούς όπως έκαμες και σε εμάς?» Και θα είχαν δίκιο αν υποτεθεί ότι αυτό θα γινόταν. Αν υποτεθεί δηλαδή ότι ο Θεός θα προσωποληπτούσε για μας και θα μας γλίτωνε. Αλλά σύμφωνα με το χαρακτήρα του Θεού που είναι απόλυτα δίκαιος όπως οι γραφές μας τον παρουσιάζουν και με τις προρήσεις της Αγίας Γραφής, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αντίθετα, η τιμωρία μας σε βαθμό και σε έκταση θα είναι πολύ χειρότερη από εκείνη των Σοδόμων. Η Γραφή την ονομάζει «μεγάλη θλίψη» και εννοεί θλίψεις και δεινοπαθήματα όλων των ειδών και σε έναν υπέρτατο βαθμό, ώστε οι άνθρωποι να φτάνουν στο σημείο να προτιμούν ανοιχτά το θάνατο παρά μια τέτοια ζωή. Και σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε πως αρχίσαμε ήδη να προγευόμαστε τη θλίψη αυτή. Αυτό είναι άλλωστε και το θέμα μας που τον τελευταίο καιρό γεμίζει τις ολιγόλεπτες εκπομπές μας. Μια όμοια αμαρτία με εκείνη των Σοδόμων και των Γομόρων δεν μπορεί παρά να υποστεί την όμοια τιμωρία. Ας δούμε τώρα μέσα στην Αγία Γραφή ποια ήταν η αμαρτία των Σοδόμων και των Γομόρων. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο ΙΣΤΑΦ, εδάφιο 49. «Ιδού, αυτή ήταν η ανομία των Σοδόμων. Υπερηφανία, πλεισμονή άρτου και αυθονία τριφυλότητας». Τίποτα πιο καθαρά και έντονα δεν εξέχει στο χαρακτήρα του σημερινού ανθρώπου από την υπερηφάνεια. Είναι υπερήφανος για ό,τι είναι, για ό,τι έχει, για ό,τι ξέρει. Είναι υπερήφανος για τον πολιτισμό του. Είναι ακόμα υπερήφανος για τον τρόπο ζωής που διάγει και ας είναι αυτός γεμάτος ψευτιά, βρωμιά και κάθε είδους κακομοιριά. Δεν δέχεται συμβουλές, ούτε έλεγχο, ούτε υποδείξεις. Τα ξέρει όλα. Τα κάνει όλα σωστά. Δεν έχει ανάγκη τον Θεό. Είναι ο ίδιος ένας Θεός. Στις έσχατες ημέρες, προφητεύει το Πνεύμα το Άγιο με την πένα του Αποστόλου Παύλου, στις έσχατες ημέρες οι άνθρωποι θα είναι υπερήφανοι αλαζόνες. Επιστολή 2 προς Τιμόθεον, κεφάλαιο Γ, εδάφιο 2. Όπως πάντα δε η Αγία Γραφή δικαιώνεται στα γραφόμενά της, έτσι και σε τούτη την περίπτωση θα δικαιωθεί όταν λέει: «Η υπερηφανία προπορεύεται του ολέθρου». Παροιμίες ΙΣΤΑΦ 18. Ανομία λοιπόν η υπερηφάνεια του ανθρώπου που τον κάνει να πιστεύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός, υποτιμώντας έτσι και προσβάλλοντας τον αληθινό Θεό. Ανομία που τιμωριέται με όλεθρο ψυχής και σώματος. Σε τούτη εδώ την παρεκτροπή του σύγχρονου ανθρώπου έρχεται να προσθεθεί και μια άλλη: η πλεισμονή άρτου. Τα μοντέρνα Σόδομα δεν διαθέτουν μόνο καλοθρεμένα κεφάλια και υπερήφανες συνειδήσεις, αλλά επίσης και καλομαθημένα στομάχια. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου σήμερα οι άνθρωποι φροντίζουν να καλοτρώνε. Το απλοϊκό μενού της παλιάς εποχής που στο οικογενειακό τραπέζι διέθεται ένα μόνο φαγητό για μεσημέρι και βράδυ έχει τελείως ξεχαστεί και αντικατασταθεί με ποικιλίες ορεκτικών και φαγητών και ποτών. Κάθε περίσσευμα δε δεν φυλάγεται πια για την άλλη μέρα. Ο τενεκές των σκουπιδιών θα το παραλάβει. Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει τα φαγιά του να είναι όχι μόνο πολλά και ποικίλα, αλλά και φρέσκα της ώρας. Λέμαργος και κοιλιόδουλος, έχει ξεπέσει στο επίπεδο των όντων του ενστίκτου. Απόδειξη και τούτη του ξεπεσμού του. Εκδήλωση μιας ζωής νεκρής για τον Θεό και ευδελικτής μπροστά στα άγια μάτια του. Στα δύο δε πρώτα έρχεται να προσθεθεί και το τελευταίο. Μια ζωή βουτυγμένη στην καλοπέραση και στην ειδονή. Τούτο μάλιστα το στοιχείο όχι μόνο πλεονάζει, αλλά αποτελεί τον ένα σκοπό για τον οποίο ζει, μοχθεί και αγωνίζεται ο σημερινός άνθρωπος.
μαλθακός ο σύγχρονος Σοδομήτης. Εννοεί να μη στερηθεί δυνατόν καμιά από τις ειδονές που η ζωή προσφέρει. Σε ταξίδια, σε θεάματα, σε γλέντια, σε σεξουαλικές παραλυσίες. Οι χαμηλές του ορέξεις, που τις περισσότερες φορές είναι παθολογικές, έξω από κάθε όριο ηθικής και φυσικού νόμου, τον σέρνουν σαν σκλάβο και τον οδηγούν στην ντροπή και τον εξευτελισμό. Και ακούγεται ξανά γεμάτη αυστηρότητα, αλλά και πόνο, η φωνή του Θεού να λέει: «Ιδού, αυτή είναι η ανομία των Σοδόμων, υπερηφανία, πλεισμονή άρτου και αυθονία τριφυλότητας». Μια ανομία που φυσικό είναι να επισύρει επάνω της μια δικαία, απόλυτα δικαία οργή ενός δικαίου, απόλυτα δικαίου Θεού. Και ενώ ο ορίζοντάς μας κάθε μέρα και μαυρίζει πιο πολύ με τα μαύρα σύννεφα της μπόρας που έρχεται, πάνω ακριβώς από τα κεφάλια μας, στο θόλο του ουρανού, στέκει ακόμα ένας σταυρός. Ο σταυρός που δέχτηκε πάνω του το θύμα των αμαρτιών μας. Ο σταυρός που κράτησε πάνω του το πρόσωπο που πέθανε για μας. Ακόμα η πόρτα είναι ανοιχτή. Ακόμα το έλεος και η αγάπη του Θεού περιμένει. Ακόμα ο Χριστός, ο σωτήρας και ο λυτρωτής του αμαρτωλού, μεσητεύει για μας και είναι πρόθυμος να δεχθεί τη μετάνοιά μας και την επιστροφή μας. Αγαπητέ φίλε που μας ακούς πλάι στο ραδιόφωνο, ενώ και εσύ συγκαταλέγεσαι μέσα σε αυτή την πονηρή και διεστραμμένη γενεά, ενώ και εσύ ζεις και μοιράζεσαι τη ζωή των Σοδόμων και των Γομόρων ή απλώς δέχεσαι τις επιδράσεις της, φρόντισε να ξεφύγεις από την ερχόμενη κρίση. Υπάρχει τρόπος. Είναι ακόμα καιρός. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Ο Θεός σε αγαπάει. Μην νομίσεις πως θα χρειαστούν κόποι και προετοιμασίες και έξοδα για να σωθείς κι εσύ. Όχι. Όλα είναι έτοιμα. Όλα τα προέβλεψε ο Θεός. Δεν καλείσαι να σώσεις τον εαυτό σου, με άλλα λόγια να κουραστείς για να επιτύχεις τη σωτηρία σου. Καλείσαι να σωθείς, δεχόμενος μια έτοιμη σωτηρία που ο εσταυρωμένος Χριστός έχει κάνει. Πέθανε για σε. Για να μην τιμωρηθείς εσύ. Για να συγχωρηθείς εσύ. Για να γίνεις ανέξοδα ένα τέκνο του Θεού εσύ. Για να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο δωρεάν μέσα σου. Για να γραφτεί το όνομά σου χωρίς δικές σου διαδικασίες στο βιβλίο της ζωής. Πέθανε για σε ο Χριστός ο Κύριος και σε έσωσε. Πίστεψέ το. Μόνο πίστεψέ το. Μόνο βασίσου σε Αυτόν. Μόνο ησύχασε στην αγάπη Του που έχει για σένα. «Εις σε με βλέψατε», φωνάζει ο Θεός στην Αγία Γραφή, «και σώθητε όλα τα πέρατα της γης». Τι σωτήρας είναι ο Χριστός. Είναι ο ένας, ο μόνος που μπορεί να σε σώσει τώρα, εκεί που είσαι. Αν και μόνο αποβλέψεις εκείνον και του πεις: «Κύριε, είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός. Κύριε, έχεις και για μέ έλεος. Κύριε, πέθανες και για μέ στο σταυρό. Σε ευχαριστώ». Υπερηφάνεια, λεμαργία, τριφυλότης, η ανομία των Σοδόμων, πληρώθηκε στο Γολγοθά σαν ενοχή, νικήθηκε σαν δύναμη, παραμερίστηκε σαν αξία. Ο Χριστός το επέτυχε. Μπορείς λοιπόν να χαρίσεις και εσύ την απελευθέρωσή σου. Φίλε, μην γλωτσίσεις την αγάπη και την πρόσκληση του Θεού. Άλλη σωτηρία από αυτήν δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει. Εποφελήσου την.